Φίλες και φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Σας χαιρετώ εγώ και το υπολογιστή μου και το πληκτρολόγιο μου. Θέλετε να δείτε το πληκτρολόγιο μου, να το είναι εδώ. Είναι αποσπόμενο το πληκτρολόγιο μου και είναι πληκτρολόγιο για gamers, για να μπορώ να γράφω με μεγαλύτερη άνεση. Όπως σας έχω γράψει και στην κοινότητα, γράφω αυτές τις μέρες. Γι' αυτό δεν μπορώ να απαντάω σε κατεβατά. Κάποιοι το καταλαβαίνετε, κάποιοι όχι. Φυσικά δεν μπαίνετε όλοι να βλέπετε τις αναρτήσεις στην κοινότητα. Γεια σας, γεια σας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αυτός είναι ο καινούργιος μας φωτισμός που κάτι πάει χει, αλλά πραγματικά δεν έχω το χρόνο να το φτιάξω. Οπότε ό,τι βλέπετε, βλέπετε. Σημασία έχει να ακούτε. Έχουν έρθει τα περισσότερα εξαρτήματα για τον νέο ήχο, αλλά πάλι δεν έχω χρόνο να τα συναρμολογήσω. Είδομεν. Λοιπόν, ας πούμε μαζί έναν καφέ και ας διαβάσουμε ένα mail που ήρθε σήμερα από ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος είχε ακούσει το βίντεο που κάναμε για τους, γιατί ένα πρόσωπο που δεν είναι δεσμευμένο, μια γυναίκα που δεν είναι δεσμευμένη, να θέλει να τα φτιάχνει με έναν άνδρα δεσμευμένο ή παντρεμένο, και είπε να μας πει τη δικιά του ιστορία. Αν να σας πω και κάτι άλλο που κάνω αυτές τις μέρες, εδώ και 3 εβδομάδες τουλάχιστον, πότε ήμουν στην Αθήνα, τι λέω, εδώ και ένα μήνα έχω κόψει το γάλα, ναι. Πίνω τον καφέ μου σκέτο μαύρο. Όπως λένε οι profilers του MBA, όταν πίνουν οι δολοφόνοι. Λοιπόν, επειδή είχα κάποια θέματα με φουσκώματα και δυσκολίες και αυτά στο έντερο, είπα να κόψω τον καφέ. Όχι τον καφέ, Παναγία. Αν έκοβα τον καφέ, δεν θα ήμουν εδώ να σας μιλάω, ούτε να σας γράφω, ούτε τίποτα. Είπα να κόψω το γάλα και έπινα πάνω από 1 λίτρο γάλα την ημέρα. Και έτσι τώρα είμαι με αυτή την καφετιέρα, η οποία είναι και θερμός, και βάζω συνέχεια καφέ στο φλιτζάνι και πίνω. Η αλήθεια είναι ότι η ζυγαριά έχει πέσει κάτω 3 κιλά, το οποίο προφανώς ήταν φούσκωμα. Τέλος πάντων, πατήστε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας αρέσει, μοιραστείτε το και με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, πατήστε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Πατήστε, ναι, και έχω βάλει και το κραγιό μου, τέλεια. Πατήστε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο, κάνω ανάρτηση κτλ. Είναι δωρεάν. Αυτό που δεν είναι δωρεάν, αλλά αξίζει τον κόπο, είναι να εγγραφείτε στη συμμετοχή. Στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχει το link για να εγγραφείτε στη συμμετοχή, όπου στη συμμετοχή έχουμε εξειδικευμένα βίντεο, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο όσοι έχουν συνδρομή στη συμμετοχή, που η συνδρομή στη συμμετοχή είναι το πρώτο επίπεδο 4,99 ευρώ, το δεύτερο επίπεδο είναι 9,99 ευρώ, δηλαδή ή 5 ή 10 ευρώ. Όσοι είναι στο πρώτο επίπεδο βλέπουν όλα τα βίντεο στο οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία. Έχουμε τελειώσει το βιβλίο της Avery Neil, αφού είναι τόσο υπέροχος εγώ δεν είμαι ευτυχισμένη, και τώρα διαβάζουμε τη βίβλο του ναρκισισμού, το βιβλίο του Dr. Ramani. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και όσοι μπαίνουν στη συμμετοχή σήμερα θα μπορούν να δουν και όλα τα προηγούμενα βιβλία που έχουμε διαβάσει. Έχουμε διαβάσει 2 δικά μου βιβλία, την Ανατομία μιας γυναίκας, το Και οι άντρες έχουν ψυχή. Έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» και το σχολιάσαμε. Το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» έχουμε διαβάσει και έχουμε σχολιάσει. Το βιβλίο «Δρόμος ο λιγότερο ταξιδευμένος». Ένα βιβλίο για τα όρια και ένα βιβλίο για τη θεραπεία ζευγαριού, βασισμένη πάνω στην συναισθηματικά εστιασμένη θεραπεία, με τίτλο «Κράταμε σφιχτά». Και τώρα διαβάζουμε τη βιβλίο του ναρκισισμού. Λοιπόν, πάμε στο email του παιδιού. Σας τα πάω όλα, παιδιά. Δεν προλαβαίνω να σας κάνω live για να σας πω τα νέα μου. Γι' αυτό είπα να σας πω και πώς έκοψα το γάλα και πώς τα έχω κάνει. Πώς τα έχω κάνει με το φωτισμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, Θέκλα, προσαρμόζω, προσελούθω. Άμα γράφεις για 3 ώρες, 10 ώρες, 5 ώρες συνεχόμενες, εκτός από το ότι πονάς τον αυχένα σου, δεν μπορείς και να συγκεντρωθείς. Θα συγκεντρωθώ όμως. Πού θα πάει? Λοιπόν. Καλησπέρα, αγαπητή Θέκλα, λέει ο φίλος. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παίρνω το θάρρος να χρησιμοποιήσω τον ενικό λόγο του ότι τους τελευταίους 6 μήνες που έχω ανακαλύψει τα βίντεό σου και τα παρακολουθώ ανελιπώς, μου έχουν προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια και σε νιώθω σαν ένα πολύ κοντινό μου άνθρωπο. Δικός μας είσαι κι εσύ. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Έχει λίγο καιρό που σκεφτόμουν να σου στείλω την ιστορία μου. Απλώς επειδή είχα δει ότι υπάρχουν πολλά βίντεο με το ίδιο θέμα στο κανάλι σου,
Σκεφτόμουν ότι ίσως είχε εξαντληθεί σαν θέμα συζήτησης. Αγάπη μου, οι σχέσεις με παντρεμένους και παντρεμένες δεν εξαντλούνται ποτέ. Σαν θέμα συζήτησης. Όμως βλέποντας το πρόσφατο vlog που ανέβασες για τις εξωσυζυγικές σχέσεις, αποφάσισα να σου πω και εγώ τη δική μου ιστορία. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να μπορέσει να βοηθηθεί μέσα από αυτήν, θα με χαροποιήσει πολύ. Αν και ορισμένες φορές νομίζω ότι πρέπει κάτι να το ζήσουμε οι ίδιοι για να μάθουμε από αυτό. Έλα μου και έλα μου, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Όσα κι αν σου πουν οι άλλοι, όσα βίντεο κι αν δεις, άμα δεν βιώσεις μόνος σου κάποια πράγματα, δύσκολα τα καταλαβαίνεις. Θέλουμε να πιστεύουμε και θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι νέοι άνθρωποι παρακολουθούν τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας, τουλάχιστον για κάποια πράγματα θα πεισθούν μέσα από τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων ότι δεν είναι καλή ιδέα να τα δοκιμάσουν. Αλλά αν ήδη τα έχουν δοκιμάσει, δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να εξελιχθούμε. Είμαι 32 χρόνων και εργάζομαι σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Είμαι ένας άνδρας που ανέκαθεν θεωρούσα ότι είμαι μονογαμικός σαν χαρακτήρας, καθώς ποτέ δεν μου άρεσε να φλιρτάρω με πολλές και πάντα αναζητούσα τη σταθερότητα μιας σχέσης και θέλω να δίνω την ενέργεια για τα συναισθήματα μου σε μια γυναίκα, μαζί σου κι εγώ. Serial monogamist. Κατά συρροή μονογαμική. Έχει ακόμη κάποιους ορισμένους, ξέρει ποιος είναι, θα γελάει τώρα που θα βλέπει το βίντεο, έχει κάποιους οι οποίοι τα έχουν καταφέρει βρε παιδί μου και με τον πρώτο άνθρωπο που δημιούργησαν ολοκληρωμένη σχέση πήγε καλά αυτή η σχέση και παρέμεινα με αυτόν, άρα είναι μονογαμική 100%. Οι υπόλοιποι είμαστε κατά συρροή μονογαμικοί, δηλαδή κάθε φορά που έχουμε σχέση είμαστε μονογαμικοί. Και μ' αρέσει αυτό που γράφεις ότι θέλω να δίνω την ενέργεια και τα συναισθήματα μου σε μια γυναίκα. Και εγώ έτσι το νιώθω, ότι αν δίνουμε την ενέργεια μας και τα συναισθήματα μας σε έναν άνθρωπο, τότε μπορούμε να βιώσουμε περισσότερο εις βάθος και πιο ουσιαστικά την αγάπη και την ερωτική σύνδεση. Έχω μεγαλώσει με πολύ αγάπη από την οικογένειά μου και γενικά από το περιβάλλον μου. Παρόλα αυτά, επειδή στην πιο σοβαρή μου σχέση ουσιαστικά πληγώθηκα πολύ και τελείωσε με πολύ άσχημο τρόπο και δεν έκανες και ψυχοθεραπεία, θα τονίσω. Γιατί όταν έχουμε μία ερωτική απογοήτευση, όταν πληγωθούμε από μία ερωτική σχέση, τότε είναι η περίοδος που οπωσδήποτε πρέπει να αρχίσουμε ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε το τραύμα της προδοσίας, το τραύμα του χωρισμού, το τραύμα της απιστίας, οτιδήποτε τραύμα έχει βιώσει κάποιος ή το τραύμα του ξεγελάσματος μέσα σε μία σχέση, να του κάνουμε οξία άμεση θεραπεία. Μόλις χωρίσεις πας να κάνεις ψυχοθεραπεία, τότε περισσότερο από ποτέ. Και επειδή για 4 χρόνια μετά δεν μπορούσα να βρω μια κοπέλα με την οποία θα προσπαθούσαμε να χτίσουμε μαζί κάτι όμορφο και ένιωθα όλες μου αναζητήσεις να έχουν πέσει στο κενό, και επειδή δεν έκανες ψυχοθεραπεία επιμένω, και επειδή δεν έκανες ψυχοθεραπεία επιμένω, και επειδή δεν έκανες ψυχοθεραπεία επιμένω, και συνέχιζες να σκέφτεσαι μαυρό-άσπρα, όπως το βίντεο που κάναμε προχθές. Αποφάσισα να ενδώσω στο φλερτ μια συναδέλφου μου, η οποία ήταν παντρεμένη με ένα μικρό παιδάκι. Ηθικά ένιωθα ότι το να μπλέξω σε μια τέτοια κατάσταση είναι λάθος και δεν μου τέριαζε, αλλά ήταν τέτοια η μοναξιά μου και η απελπισία μου εκείνη την περίοδο και ένιωθα τόσο πληγωμένος από όσα είχα συναντήσει μέχρι τότε στην ερωτική μου ζωή, που αποφάσισα να το δοκιμάσω. Να λοιπόν μια απάντηση, γιατί κάποιοι άνθρωποι ενδίδουν στο φλερτ των παντρεμένων. Γιατί δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία μετά την τελευταία φορά που χώρισαν. Και γιατί δεν έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους. Και γιατί ζουν σε μια μαύρη κατάσταση που είναι παντελώς απογοητευμένοι. Και θεωρούν ότι όλες οι γυναίκες είναι όπως την πρώην τους που τους έχει πληγώσει, όλοι οι άνδρες είναι όπως τον πρώην τους που τους έχει πληγώσει κλπ. Έτσι λοιπόν, αφού η παντρεμένη μου την έπεφτε με μηνύματα και διάφορα άλλα από, επί 3-4 μήνες περίπου. Η παντρεμένη, δυνατή. Εντός εισαγωγικών το δυνατή, δεν το λέω. Δεν την επαινώ. Όταν έχεις πρόβλημα με το γάμο σου χωρίζεις και μετά κάνεις ό,τι γουστάρεις, φιλενάδα.
Αποφάσισα να της μιλήσω ευθέως για το τι θέλει από εμένα και όταν μου είπε ότι θέλει να βγούμε μόνοι μας για ένα ποτό, γιατί έτσι ξεκάθαρο συνηθίζω να είμαι στη ζωή μου με τους ανθρώπους, βγήκα, μιλήσαμε και αποφασίσαμε να βρισκόμαστε για σεξ, τα περνάμε καλά και μέχρι εκεί. Ήσουν όμως εσύ για τέτοια? Ήσουνα? Πρέπει να είσαι κιόλας, πρέπει να το έχεις για να βρίσκεις εμπόριο για σεξ. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Δεν είναι μια δεξιότητα που κατέχουμε όλοι να βρισκόμαστε μόνο για σεξ. Κάποιοι το καταφέρνουμε, κάποιοι δεν τα καταφέρνουμε. Πού να ήξερα τι θα ακολουθήσει. Εδώ να σημειώσω ότι εγώ είμαι 28 τότε και αυτή ήταν σχεδόν 10 χρόνια μεγαλύτερη μου. Επίσης τη ρώτησα εξ αρχής για ποιο λόγο θέλει να το κάνει αυτό και μου είπε ότι ήταν απογοητευμένη από το γάμο της και δεν έβρισκε ανταπόκριση πλέον από την άλλη πλευρά, οπότε ήθελε να κοιτάξει τον εαυτό της χωρίς να αναλάβει τις ευθύνες της και χωρίς να αναλάβει τον κόπο του να διαλύσει ένα γάμο από τον οποίο δεν ήταν ικανοποιημένη. Και άμα σας λέω εγώ ότι οι παντρεμένοι και οι παντρεμένες που κάνουν εξουσιακές σχέσεις έχουν ναρκισισμό, μη με λέτε κακιά. Πόσο ναρκισιστικό αυτό? Θέλω να κοιτάξω τον εαυτό μου. Ενώ είμαι παντρεμένη και έχω και παιδί και ενώ ζω στο σπίτι με τον άνδρα μου και ενώ ο άνδρας μου νομίζει ότι είμαστε μαζί κανονικά και ενώ ίσως και ο άνδρας μου αναλαμβάνει ευθύνες μέσα στο σπίτι και οικονομικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο όπως και εγώ, θα κοιτάξω τον εαυτό μου την κακομοίρα. Τον εαυτό μας να κοιτάξουμε όσοι είμαστε μόνοι μας. Όχι οι παντρεμένοι. Οι παντρεμένοι να κοιτάξουν τη σχέση τους. Και όσοι είναι σε σχέση. Κοιτάξτε τον εαυτό της οι άλλοι. Πω πω, η πριγκίπισσα. Επειδή δεν με απασχολούσε και πολύ τότε, δεν το έψαξα περισσότερο, γιατί θεωρούσα ότι θα είναι κάτι σύντομο και θα μείνει εκεί. Εδώ θα σου πω ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Και γράψω το κάτω. Και ο πατέρας μου, όταν μαντρεύτηκε τη μάνα μου, πήγε για λίγο καιρό στην Πάφο για να επιστρέψω στη Λεμεσό. Ακόμη στην Πάφο είναι. 48 χρόνια μετά. 49 σχεδόν. 50 χρόνια μετά είναι στην Πάφο ακόμη. Λοιπόν. Δεν είχα υπολογίσει όμως καλά. Όσο προχωρούσε ο καιρός, το πάθος δυνάμωνε, αυτή έβρισκε τρόπους να με βλέπει όλο και πιο συχνά και άρχισε να μου δείχνει ότι δένεται μαζί μου και ότι με θέλει στη ζωή της. Τους πρώτους μήνες δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία, όμως επειδή και εγώ είμαι βαθιά συναισθηματικός τύπος, ξεκίνησα να έχω αισθήματα για αυτήν. Να τα! Άμα είσαι φυσιολογικός άνθρωπος και άμα δεν είσαι αποκτηνωμένος μέσα σου, όταν κάνεις σεξ με έναν άνθρωπο και συναντιέσαι, θα τον ερωτευτείς. Πού θα πάει? Πού θα πάει, άμα είσαι σίγκολ, άμα είσαι ελεύθερος, άμα έχεις μέσα σου συνέστημα, πού θα πάει? Μια φορά οι νευροδιαβιβαστές που έρχονται μετά από την ερωτική ολοκλήρωση, μια φορά η οκυτοκίνη, δυο φορές η οκυτοκίνη, πού θα πάει, θα ερωτευτείς. Ξεκίνησα να έχω αισθήματα για αυτήν, να την νοιάζομαι και να την αγαπάω, ειδικότερο όταν έβλεπα το πόσο πολύ έδειχνε ότι της άρεσε να είναι μαζί μου και αυτά που μου έλεγε για να μου φουσκώσει τα μυαλά. Ήθελε να μονοπολεί το χρόνο μου, να πηγαίνουμε μαζί εκδρομές, διακοπές και άλλα πολλά. Ανταρκισούλα, πώς είναι η μελισούλα, ανταρκισούλα είναι αυτή. Όταν ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα, φυσικά μετά από 2 χρόνια που είμαστε μαζί, άρχισαν και τα πρώτα προβλήματα. Άρχισε να ζορίζεται γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει τα ψέματα, οπότε αρχίσαμε να σκεφτόμαστε να χωρίσουμε. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι κρυβόταν στο μπάνιο και έκλαιγε και νιώθε άσχημα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μάλιστα, αφού το συζητήσαμε και από κοντά, είπαμε να χωρίσουμε. Ο λόγος που το διαβάζω έτσι ειρωνικά είναι γιατί μου φαίνεται σαν συναισθηματική χειριστικότητα, σαν επίκληση στο συναίσθημα αυτό. Επειδή όμως ήταν μια αναγκαστική απόφαση, όπως φάνηκε, και όχι αυτό που θέλαμε, 2-3 φορές ξαναήρθαμε κοντά, όμως έμεινε εκεί. Σε εκείνο το διάστημα, πεπισμένος πλέον ότι έχω χάσει τον έλεγχο της κατάστασης, επιτέλους ξύπνησες κι εσύ. Καλώς τον που ξύπνησε. Ξεκίνησα ευτυχώς, και το λέει με κεφαλαία, ψυχοθεραπεία. Κάτι που ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει για μένα και πηγαίνω 1,5 χρόνο τώρα. Μπράβο, γιέ μου! Μπράβο, like, σήκω να χειροκροτήσεις. Μπράβο, μπράβο! Το παιδί πήγε και έκανε ψυχοθεραπεία. Έχει και άντρες που πάνε σε θεραπεία, like, είδες. Μπράβο, like. Δεν ξέρω, φαίνεται ο Λάκης με αυτό το φωτισμό τον αμφίβολο. Κοιτάει έτσι. Περνούσε ο καιρός και εγώ νιώθω ακόμα ότι την αγαπάω. Δεν μπορούσα να προχωρήσω και διατηρήσαμε το ανθρώπινο κομμάτι της επικοινωνίας που και οι δυο είχαμε περισσότερο ανάγκη.
Ένα χρόνο μετά από την απόφασή μας να χωρίσουμε, ξύπνησε ο Λάκης. Είναι όπως την Ξανθιά που το ακούει το ανέκδοτο την Κυριακή και λένε την Τετάρτη. Ένα χρόνο μετά από την απόφαση μας να χωρίσουμε, με πλησίασε ξανά. Βγήκαμε κάποιες φορές και μάλιστα με γνώρισε και στο παιδί της. Και βγήκαμε όλοι μαζί κάποιες φορές. Oh. Δεν είναι σοβαρή γυναίκα. Εκεί, Θέκλα, άρχισα να σκέφτομαι ότι εφόσον έχω επενδύσει και νιώθω τόσα για αυτόν τον άνθρωπο, θα πρέπει να τα παίξω όλα για όλα. Είτε για να είμαστε επιτέλους μαζί επίσημα, είτε να τελειώσει όλο αυτό. Καλά έκανες. Να δω ότι ήταν μέχρι εκεί να τη ξεμπροστιάσω και να λύσω αυτόν τον γόρδιο δεσμό. Αποφάσισα λοιπόν και της έκανα πρόταση γάμου. Μπράβο! Μπράβο! Καλά έκανες! Μπράβο! Δεν μου έδωσε ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση. Σιγά μην σου δώσει. Σιγά μην έχανε τα καλά της κοιλιάς της και να ρισκάρει να είναι μαζί σου. Που εσύ ήξερες κιόλας ότι απαντούσε τον προηγούμενο της άνδρα. Ε, όχι. Δεν μου έδωσε ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση και επειδή ήθελε πλαγίως να συνεχίσουμε όπως πριν, αποφάσισα με τη βοήθεια της ψυχολόγου να πάρω απόσταση και αυτό μέσωσε κυριολεκτικά. Ναι, συνεξαρτημένος ήσουν, αγέ μου. Πάνω στην αρκισούλα. Ό,τι είχα χτίσει για αυτήν ξεκίνησε να το αποδομεί μόνη της και εδώ και 6 μήνες την έχω στον πάγο και συνεχίζω τη ζωή μου και το χρωστάω και στη ψυχοθεραπεία, στους δικούς μου ανθρώπους και σε εσένα που μου έδωσες δύναμη μέσα από τα βίντεό σου. Νιώθω πλέον ότι τίποτα δεν μπορεί να με γυρίσει πίσω και κοιτάω μόνο μπροστά. Να ξέρεις ότι σε ευχαριστώ πολύ για όλα και σε εκτιμώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για το email σου. Επειδή είμαι σε mode συγγραφικό, γι' αυτό το λόγο ήταν έτσι λίγο τρελός ο τρόπος που διάβαζα το mail και το σχολίασα, όμως πιάνεις το μήνυμα. Λάκη, κατάλαβες, το αγόρι πήγε και έκανε ψυχοθεραπεία. Ναι, ναι, και είναι αγόρι. Και πήγε στα 30 του να κάνει ψυχοθεραπεία και αυτό τον έσωσε, Λάκη. Και εσύ που είσαι αγόρι μπορείς να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ακούστε και εσείς αγόρια εδώ στο κανάλι, όποιο αγόρι ακούει αυτό το βίντεο. Ποιος άνδρας, αγόρι, κορίτσι. Ακούστε και κάποια αγόρια που λέτε ότι παίρνω το μέρος των γυναικών. Όχι! Είναι το μέρος του δικαίου που παίρνω. Το μέρος του ολόκληρου ανθρώπου που παίρνω. Το μέρος του ανθρώπου που θέλει να ζήσει μια ζωή υγιή και ολόκληρη. Αυτά από μας. Σας χαιρετούμε. Φιλιά. Πάει τρελάθηκα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι η συγγραφή. Και τα σκυλιά είναι και το συγγραφικό σκυλί εδώ πέρα. Το συγγραφικό. Έλα σκυλί. Έλα σε δύο κόσμος. Έλα σε δύο κόσμος. Έλα σε δύο. Τίποτα. Έλα σε δύο κόσμος. Έλα, 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 έλα. Έλα. Αυτό είναι το σκυλί. Δείτε το. Δείτε το τρελό σκύλο. Τον βλέπετε. Τρελό σκύλο. Τον εαυτό σου τον βλέπεις. Είσαι τρέλας. Bye.